Καλωσορίζουμε στο Web Chapter Meetup. Είμαι ο Σέρτζιο και μαζί με την Έμα θα είμαστε οι host του σημερινού event. Και πριν ξεκινήσουμε με το event, λίγα λόγια από τον Κωστή Γαλούση για να μας πει για το τι έχουμε μαζευτεί να κάνουμε εδώ πέρα. Ωραία. Καλησπέρα σε όλους, λοιπόν. Καλώς ήρθατε στο πρώτο Meetup του Web Chapter. Ήθελα να μιλήσω λίγο για το σκοπό αυτού του event. Κατά κύριο λόγο το βλέπουμε ως μια αφορμή έτσι, να βρισκόμαστε σε ένα χαλαρό πλαίσιο και να συζητάμε διάφορα θέματα του χώρου μας που μας ενδιαφέρουν και θα θέλαμε να μοιραστούμε με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Προσωπικά ευελπιστώ ότι θα είναι μια αφορμή να γνωριστούμε έτσι, λίγο καλύτερα μεταξύ μας και ίσως και με τις τεχνολογίες που αγαπάμε όλοι. Δεν θέλω να πω πολλά, μιλάω πολύ, το ξέρετε. Πριν δώσω όμως το λόγο στα παιδιά για να αρχίσουμε, θέλω να ευχαριστήσω τον Σέρτζιο και την Έμα για την βοήθειά τους να οργανώσουμε το event. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να θα γίνουμε κάτι. Όπως επίσης και την Άντζελα Τριανταφύλου για τη βοήθειά της σχετικά με το οπτικό υλικό που χρησιμοποιούμε για την πρόθεση του Meetup. Οπότε, καλή μας αρχή. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, βέβαια. Ωραία, σούπερ. Πολύ να, καλά. Ίσως στο τέλος της ομιλίας θα κάνουμε και το Q&A, όπου μπορούν να γίνουν και ερωτήσεις και γενικά θα συζητήσουμε στο τέλος. Και να πω και εγώ κάτι ακόμη πριν ξεκινήσουμε, ότι γενικότερα όποιος θέλει να συμμετέχει μπορεί να μπορεί να είτε σαν να συμμετέχει με τον τρόπο του να κάνει κάποια ομιλία, είτε αν θέλει να συμμετέχει με κάποιο άλλο τρόπο με την ομάδα που οργανώνουμε αυτά τα meetups. Οπότε μπορείτε να μας στείλετε στο chat απευθείας, είτε στο Σέρτζιο, είτε σε μένα, είτε στον Κωστή, για να συμμετέχετε κι εσείς αν θέλετε. Αυτά από μένα. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλά. Τώρα, πώς συνδυάζεται το UX, UI σχεδιαστικά με το front-end κώδικα και πώς μπορεί να δομήσει κανείς τον κώδικα του με τέτοιο τρόπο, ωραία, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι responsive. Σε αυτά τα ερωτήματα θα απαντήσει ο Δημήτρης Αφέδρας και ο Κωστής Ποδάρας, που θα μας παρουσιάσουν την ομιλία με τίτλο «A Journey from UX UI Designs to Responsive Code». Ωραία. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, εγώ είμαι ο Δημήτρης. Δύο λόγια πριν ξεκινήσουμε. Έχουμε ξεκινήσει ένα initiative με ένα cross-chapter initiative με τα παιδιά του design team, ούτως ώστε να φέρουμε τα δύο chapters λίγο πιο κοντά, το front-end και το design chapter, με σκοπό να βελτιώσουμε την overall συνεργασία μας, να κάνουμε educate τους ανθρώπους και των δύο chapters στο άλλο discipline. Και το end goal μας είναι σιγά-σιγά να προσπαθήσουμε να βγάλουμε και ένα design system για την εταιρεία, όσο δυνατόν γίνεται αυτό. Στα πλαίσια αυτού του endeavor έχουμε βγάλει διάφορα υλικά. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε δύο από αυτά. Το ένα είναι μια παρουσίαση για front-end engineers, η οποία ουσιαστικά είναι ένα journey από το πώς ξεκινάει να γίνεται conceptualize ένα καινούριο feature, είτε ένα application, και όλα τα βήματα που ακολουθεί μέχρι να φτάσει σε εμάς σαν design, UI design, και μετά πώς εμείς θα το υλοποιήσουμε αυτό responsively. Δηλαδή για να εφαρμόζει σε όλες τις οθόνες, regardless από το μέγεθος. Το δεύτερο κομμάτι είναι ένα workshopάκι που έχουμε φτιάξει για front-end engineers πάλι, το οποίο θα το δούμε λίγο σε πιο high level για να δούμε και πώς actually υλοποιείται αυτό σε κώδικα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους όσους έχουν μέχρι στιγμής συνεργαστεί για αυτό το πράγμα, και τα παιδιά από το design και τους front-end engineers. Οπότε τώρα σιγά σιγά ξεκινάμε την παρουσίαση. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε να υλοποιήσουμε ένα καινούριο feature? Αυτή η διαδικασία ονομάζεται product design. Σε αυτή τη διαδικασία συμμετέχουν κανονικά άνθρωποι από όλες τις ομάδες. Και το design και το development και όποιον άλλο θέλει να συμμετέχει. Δεν ανήκει σε κάποιον, κατά κύριο λόγο, όμως το κάνουν οι designers drive όλο αυτό. Ξεκινώντας από το UX και συνεχίζοντας με το UI. Τι είναι το UX και τι είναι το UI? Οι UX designers, also known as user experience designers, έχουν ως main σκοπό να μας απαντήσουν κάποια ερωτήματα για το feature, όπως τι είναι αυτό το feature,
γιατί το φτιάχνουμε, πώς θα το χρησιμοποιεί ο χρήστης και πάει λέγοντας. Στη συνέχεια, το outcome της δικής τους δουλειάς το παίρνουν οι UI designers, προκειμένου να χτίσουν ένα visual environment φιλικό για το χρήστη, ούτως ώστε να μπορέσουν να επιτύχουν τον σκοπό του να χρησιμοποιηθεί αυτό το feature όσο πιο εύκολα γίνεται από το χρήστη. Όλο αυτό ξεκινάει από ένα flow. Ένα flow μπορούμε να το σκεφτόμαστε ως ένα high-level diagram, που ουσιαστικά ξεκινάει ο χρήστης από την αρχή και κάνει steps μέχρι να φτάσει στο τέλος. Ωραία. Αυτό είναι απλά ένα diagram που βοηθάει σιγά-σιγά την ομάδα να καταλάβει τι είναι αυτό το feature και να αρχίσουν να κάνουν ένα brainstorming. Στη συνέχεια, ακολουθούν τα wireframes και τα wireflows, τα οποία πατάνε πάνω στο προηγούμενο diagram και αρχίζουν και προσθέτουν λίγο περισσότερο detail, ούτως ώστε να αρχίσουμε να κάνουμε ακόμα πιο εύκολα conceptualize το application μας, πώς θα λειτουργεί. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα wireframes και τα wireflows δεν είναι designs προσιλοποίηση από front-end ομάδα, παρά μόνο prototypes για να μπορέσει όλη η ομάδα να καταλάβει γιατί πράγμα μιλάμε και να ξεκινήσουν σιγά σιγά να κάνουν brainstorming οι ομάδες πάνω στο feature. Στη συνέχεια θα τα πάρουν αυτά τα wireframes οι UI designers και θα χτίσουν ένα UI το οποίο είναι pleasant στο χρήστη με όλα τα interactions που χρειάζεται για να μπορέσει ο χρήστης να κάνει navigate και να το χρησιμοποιήσει όσο δυνατόν πιο καλά. Τελικά, εμείς σαν front-end engineers θα παραλάβουμε ένα τελειωμένο UI στα χέρια μας, το οποίο είναι, ας πούμε, το αριστερό π.χ. που βλέπουμε στη διαφάνεια. Το πρώτο πράγμα που θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ως front-ends, θα πρέπει να καταλάβουμε πώς θα αποδομήσουμε αυτή την πληροφορία, πώς δηλαδή θα τη σπάσουμε σε επιμέρους components. Εδώ πέρα έχουμε κάνει δύο κατηγορίες, δύο main κατηγορίες από components, τα layouts μας, τα οποία είναι ουσιαστικά components που το μόνο πράγμα που έχουν σαν σκοπό είναι να κάνουν allocate χώρο για να κουμπώσουν μέσα τα responsive components μας και τα responsive components μας, τα οποία είναι components που δεν έχουν κάποια διάσταση και παίρνουν το μέγεθος του container τους. Εδώ πέρα αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι υπάρχει ένα μεγάλο variety από τεχνολογίες και τεχνοτροπίες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να υλοποιήσουμε το συγκεκριμένο πράγμα, δηλαδή containers και components που κουμπώνουν μέσα σε containers. Εμείς έχουμε χρησιμοποιήσει React για το componentization και CSS Grid για τα layouts και CSS Flexbox για τα responsive components. Τι είναι ένα layout? Ένας εύκολος τρόπος να σκεφτούμε ένα layout είναι να πάρουμε ένα blueprint ενός κτηρίου. Το κόβουμε σε τετραγωνικά μέτρα, το χωρίζουμε σε κολόνες και γραμμές και κάνουμε allocate χώρους. Βλέπουμε, ας πούμε, στο blueprint του κτηρίου ότι ένα κομμάτι αφορά την κουζίνα, ένα κομμάτι αφορά το σαλόνι, το υπνοδωμάτιο και πάει λέγοντας. Αντίστοιχα, με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να καταλάβουμε ότι μπορούμε να σπάσουμε και την οθόνη μας. Μπορούμε να φτιάξουμε ουσιαστικά, να πάρουμε όλο μας το viewport, να το χωρίσουμε σε κολόνες και γραμμές και να κάνουμε allocate specific χώρους για το κάθε component που θέλουμε να κουμπώσουμε εκεί πέρα. Το πρώτο step λοιπόν που θα κάνουμε θα είναι να πάρουμε όλο μας το viewport, όπως το βλέπουμε εδώ πέρα, και να το κόψουμε σε ίσες κολόνες, συγκεκριμένα εδώ πέρα σε 12, οι οποίες εισαπέχουν μεταξύ τους. Και όσο αυξομειώνεται το μέγεθος της οθόνης, όλες οι κολόνες ταυτόχρονα μειώνουν και μεγαλώνουν. Στη συνέχεια, προκειμένου να κάνουμε maximize αυτόν τον χώρο που έχουμε κόψει σε κολόνες, χρειαζόμαστε τα responsive components μας ή fluid components, components τα οποία δεν έχουν διαστάσεις και λειτουργούν σαν υγρά. Σε όποιο container τα βάλεις, θα πάρουν το μέγεθός του. Χαρακτηριστικά ενός τέτοιου component είναι ότι δεν πρέπει να έχει καρφωμένες διαστάσεις. Το minimum ύψος του θα το πάρει από το content του. Sorry, τις minimum διαστάσεις θα τις πάρει από το content του και τις maximum διαστάσεις θα τις πάρει από το container του. Το οποίο έχει ως αποτέλεσμα αυτό.
από τη στιγμή που έχουμε ένα fluid component και θα το κουμπώσουμε πάνω σε συγκεκριμένο μέγεθος container, που εδώ πέρα είναι δύο κολόνες για το κάθε component μας από τις 12, κολόνες που αναλογούν σε όλο το viewport, βλέπουμε ότι η κάθε κάρτα δεν ξεφεύγει από αυτά τα όρια, παραμένει εντός των δύο κολονών της και regardless από το πόσο θα μικρύνει η οθόνη, το component δεν σπάει. Αντίστοιχα, μπορούμε να σκεφτούμε και το layout μας. Και το layout μας είναι ένα component το οποίο αποτελείται από κολόνες και γραμμές. Το συγκεκριμένο αποτελείται από δύο κολόνες και δύο γραμμές. Και όπως βλέπουμε, του έχουμε κάνει allocate και κάποιους χώρους. Το sidebar, το header και το main. Και με ένα breakpoint μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να αλλάζουμε αυτούς τους χώρους και να τους κάνουμε header, main και sidebar. Από κάτω να λειτουργεί σαν footer. Στη συνέχεια, βλέπουμε πώς είναι ολοκληρωμένη η οθόνη μας, έχοντας υπόψη μας ότι από τη στιγμή που ένα layout είναι ένα component που μπορούμε να το χρησιμοποιούμε, μπορούμε να έχουμε και layouts μέσα σε άλλα layouts. Οπότε, έχουμε το page layout μας, εδώ πέρα, το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό που είδαμε πριν, allocated χώρη για το sidebar, το header μας και το main μας και μέσα στο main έχουμε ένα δεύτερο εμφολευμένο layout το οποίο ουσιαστικά είναι ένα layout τριών στυλών και πέντε γραμμών το οποίο ουσιαστικά κάνει allocate χώρους για να κουμπώσει η κάθε responsive κάρτα μας. Και βλέπουμε πόσο εύκολα είναι στο responsive κομμάτι του, να το πιάσουμε σε mobile και απλά να αλλάξουμε το orientation των γραμμών και των κολωνών και να έρθει η σελίδα μας να γίνει mobile. Όλοι οι CSS που βλέπετε εδώ πέρα είναι ό,τι χρειαστήκαμε για να κάνουμε αυτό το αποτέλεσμα. Στη συνέχεια θα πάρει το λόγο ο Κωστής για να μας δείξει πώς όλα αυτά τα έχουμε υλοποιήσει στο workshop, actual κώδικα. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Κωστής και θα δούμε τώρα όλα αυτά που μας παρουσίασε ο Δημήτρης, πώς μεταφράζονται σε actual κώδικα. Αυτό εδώ είναι το workshop-άκι μας. Είναι ένα React app, το οποίο αποτελείται κυρίως από τέσσερα components. Το header, το main, το sidebar και το footer. Προς στιγμή δεν μας αλλάζει το ordering των components αυτών. Αλλά έχουμε και ένα πέμπτο component, το layout μας, το οποίο είναι ο container αυτών των τεσσάρων components και κάνει allocate χώρους για το πού θα κάτσει το κάθε component στο browser. Πώς γίνεται allocate όμως ο χώρος αυτός? Όπως είπε ο Δημήτρης πριν, γίνεται με τη χρήση του CSS Grid και ειδικότερα με τη χρήση του CSS Grid Template Areas. Εδώ το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι απλά να δώσουμε ένα style σε κάθε component, το οποίο ουσιαστικά είναι ένας identifier. Όπως βλέπουμε για παράδειγμα στο header, δίνουμε μία κλάση, η οποία είναι απλά ο identifier που είπαμε και πριν, τον οποίο χρειάζεται το grid template areas, ώστε να κάνει allocate χώρο σε στήλες ή γραμμές. Στο browser αυτή τη στιγμή θα δούμε, μισό λεπτά για να κλείσω αυτά που δεν μας χρησιμεύουν τώρα. Στο browser αυτή τη στιγμή θα δούμε, έχουμε ένα μονόστιλο layout με τέσσερα rows, όπου στην πρώτη γραμμή είναι το header, στη δεύτερη sidebar, μετά είναι το footer μας και τέλος είναι το main component μας. Κάθε σύγχρονος browser πλέον, εφόσον χρησιμοποιούμε grid, μας αφήνει να κάνουμε και visualize πολύ εύκολα το layout μας και μας δείχνει και τους identifiers που έχουμε δώσει. Άμα παρατηρήσετε αυτοί οι identifiers με το grid template areas που βλέπουμε στο IDE μας, είναι ένα actual representation το πώς θα φαίνεται το layout μας. Και να δούμε και πόσο εύκολο να κάνουμε αλλαγές. Θέλουμε, για παράδειγμα, να βάλουμε το footer στη θέση του header και το header να το βάλουμε στο τρίτο row. Κάνοντας μόνο αυτή την αλλαγή, βλέπουμε ότι πρώτο είναι το footer και το header έχει έρθει τρίτο, όπως βλέπουμε και στο IDE μας. Να τα κάνω αυτά ένα revert. Ωραία.
Άρα, προτού δούμε το επόμενο breakpoint μας στα 600 pixel, θα ήθελα να πω ότι εμένα με βοηθάει πολύ να σκέφτομαι το layout σαν ένα dashboard, όπου εδώ είναι σαν ένα single point of truth. Εδώ, με τη χρήση του grid template areas και με τα breakpoints, απλά αλλάζουμε το orientation γραμμών και κολωνών και μπορούμε να επιτύχουμε όποιο layout θέλουμε. Άμα φυσικά έχουμε ακολουθήσει και τους κανόνες που μας είπε ο Δημήτρης πριν, να είναι όλα τα component μας fluid. Άρα, προτού δούμε τις αλλαγές από το breakpoint μετά τα 600 pixel, μπορούμε πανεύκολα να το κάνουμε ξανά visualize πώς θα μας φαίνεται. Και για να δούμε αν όντως ισχύει αυτό, θα δούμε ότι συνεχίζουμε και έχουμε ένα layout το οποίο είναι ένα επί 4, μία κολόνα, μία στήλη, 4 γραμμές, όπου πρώτο είναι το header, main, sidebar και footer. Με την ίδια λογική μπορούμε να προσθέσουμε και άλλες στήλες και να κάνουμε ακόμα πιο complex layouts, όπως εδώ έχουμε προσθέσει και το sidebar, το οποίο μας πιάνει μία κολόνα και 3 rows. Μπορεί εδώ να θέλαμε, για παράδειγμα, να πούμε ότι η sidebar δεν θέλουμε να επεκτείνει τόσο πάνω και στη θέση της το header να μας πιάσει και τις δύο κολόνες. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πούμε header, πιάσε μου και τη δίπλα κολόνα και βλέπουμε ότι αυτόματα έχει γίνει η αλλαγή μας. Μπορεί να θέλουμε το ίδιο και για το footer και να πούμε ότι θέλουμε να πιάνεις και εσύ και τις δύο κολόνες. Και βλέπουμε πόσο εύκολα γίνονται οι αλλαγές. Και με τον ίδιο τρόπο και πάλι μπορούμε να προσθέσουμε και άλλες κολόνες, όπως εδώ έχουμε ένα layout το οποίο είναι 3x2. Και επίσης ένα τελευταίο παράδειγμα από εδώ, πώς μπορούμε να... Τι παράδειγμα να δώσουμε εδώ? Να πάμε το sidebar από αυτήν την περιοχή και το footer να το πάμε στη θέση του sidebar. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι footer. Footer να τα βάλουμε στην δεξιά, στην αριστερή στήλη, συγγνώμη, και το sidebar εδώ, συγγνώμη, και θα δούμε ότι κατευθείαν άλλαξε το layout μας. Τώρα, αρκετοί από εσάς θα έχετε παρατηρήσει ότι έχουμε και ένα δεύτερο layout. Και όπως είπε ο Δημήτρης πριν, πολύ σωστά μπορούμε να έχουμε εμφολευμένα layouts. Αυτό γίνεται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο όπως το page layout που είδαμε πριν. Ένα component μπορεί να είναι και μέρος ενός layout, αλλά να είναι και container και να μπορεί να έχει το δικό του layout. Για παράδειγμα, το component που βλέπουμε με το πράσινο background είναι το main μας. Μισό λεπτάκι. Main. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο δίνει στις καρτούλες του από έναν identifier, όπου είπαμε τον χρειάζεται τον grid template areas για να κάνει allocate χώρους. Και για να μην μακριλογώ, θα δώσουμε ένα παράδειγμα πώς μπορούμε να κάνουμε ένα αρκετά πιο complex layout και πόσο εύκολο είναι αυτό. Ας πάμε στις διαστάσεις εδώ. Να κάνουμε και enable το grid για να το βλέπουμε πιο εύκολα στο main, εδώ main layout. Εδώ εμένα μου αρέσει να φαντάζομαι το κάθε identifier ότι είναι ένα κουτάκι. Και όπως φαίνεται και από δίπλα με το grid overview, βλέπουμε ότι η καρτούλα 0 είναι δύο κουτάκια στο πρώτο row και δύο κουτάκια στο δεύτερο row. Άρα, άμα δούμε την περιοχή που γίνεται highlighted, είναι όντως έτσι. Και αντιστοίχως, η καρτούλα 1, 2, 3, 4 πιάνουν από ένα κουτάκι. Ας το κάνουμε λίγο πιο σύνθετο αυτό και να πούμε ότι η κάρτα 0 θέλουμε να μας πιάνει μόνο ένα row, μόνο δύο κουτάκια καθέτος. Και να πούμε ότι η καρτούλα 1 θα μας πιάνει δύο κουτάκια οριζοντίως, ή όχι, ας το πούμε ένα κουτάκι εδώ. Εδώ να το αλλάξουμε και να πούμε ότι η καρτούλα 3 θα μας πιάνει δύο κουτάκια στη μέση ακριβώς. Νομίζω μην έχω σπάσει τίποτα και θα δούμε ότι με μία τόση απλή αλλαγή έχουμε επιτύχει ένα αρκετό πιο σύνθετο layout.
Και χωρίς να θέλω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, είναι άπειρα τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να, όπως είδαμε και στο blueprint, τη διαφάνεια του Δημήτρη, μπορούμε να κάνουμε allocate και empty spaces, όπως βλέπουμε εδώ. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, να βάλουμε και, και άλλες στήλες και άλλες... και άλλα rows. Αυτά από μένα. Τώρα, άμα θέλετε να ξεκινήσουμε κάποια πορεία, κάποιο Q&A, εγώ νομίζω ότι είμαι έτοιμος. Αν θέλετε να κάνουμε ένα πολύ γρήγορο recap, ουσιαστικά αυτό που έχει σημασία να συγκρατήσουμε είναι ότι έχουμε δύο είδη components, τους containers και το content. Το content απλά θέλουμε να παίρνει τις διαστάσεις του container και το container να κάνει allocate spaces. Αυτό είναι το zoom, ας πούμε. Όποιος θέλει τώρα μπορεί να λέει το όνομά του και να κάνει ερωτήσεις. Ενδιαφέρουσα ομιλία, παιδιά, πραγματικά. Και πολύ καλά ανεπτυγμένη και με ωραίο κυλιτό τρόπο. Δεν συμφωνείς, Έμα? Όντως. Καλά, ναι, το τους κάνει πάρα πολύ τη ζωή πολύ πιο εύκολη, ειδικά. Όντως. Ωραία. Ας προχωρήσουμε τώρα στο Q&A, όπως είπαν και τα παιδιά. Παρακαλείστε να σηκώνετε το χέρι στο Teams πρώτα, το Raise Hand, προκειμένου να επιλεχθούν οι ερωτώντες από τα παιδιά. Και στη συνέχεια κάνετε unmute το μικροφωνό σας. Okay, apparently ήταν τόσο ξεκάθαρα τα πάντα που δεν έχουμε ρωτήσει. Καλό αυτό. Εγώ παράλληλα να έχουμε στείλει κάποιος να κάνει μια ερώτηση, αν δεν παίρνει τη σειρά από άλλη. Έχετε συναντήσει κάποια δυσκολία στην ομάδα σας, στον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να συντηρείτε το implementation γύρω από την CSS, για το πώς οργανώνεται, πώς δομείτε η σελίδα, βασικά πώς μπορείτε να έχετε τον ίδιο αυτή τη λογική. Το ότι όλα τα αντιμετωπίζετε σαν fluid responsive πράγματα, φαντάζομαι. Δεν νομίζω ότι είναι κατά περίπτωση. Φαντάζομαι ότι είναι κάποιος γενικός κανόνας. Σωστά. Έχετε συναντήσει κάποια δυσκολία, π.χ. σε ομάδες όπου θα ήταν δύσκολο να συντηρηθεί κάτι τέτοιο σαν approach? Αν υπάρχουν κάτι που, αν περνάει κάτι από το μυαλό σας. Λοιπόν, to my knowledge, αυτή η τεχνοτροπία έχει χρησιμοποιηθεί αυτή τη στιγμή στο project του ΟΤΕ και εκεί πέρα δεν έχουμε συναντήσει κάποιο πρόβλημα. Ίσα-ίσα μας έχει βοηθήσει αρκετά. Γενικά, επειδή είναι πολύ powerful αυτά τα δύο εργαλεία σε συνδυασμό, θεωρούμε ότι κατά κανόνα δεν θα συναντήσουμε κάποιο πρόβλημα. Όπως και μέχρι στιγμής δεν έχουμε συναντήσει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά το maintenance. Απλά θέλει πολύ προσοχή στο componentization, να καταλάβουμε ακριβώς ποιο είναι το layout κάθε πράγματος και ποιο είναι το component που θα μπει μέσα στο layout. Απλά θέλει λίγο thinking ahead, λίγο planning. Αυτό κατά κύριο λόγο. Έλα, Κωστή. Λοιπόν, καταρχάς και εγώ θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια. Πραγματικά ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και πολύ καλά δοσμένη. Δηλαδή, απλοποιήσατε ένα θέμα το οποίο θεωρώ, εντάξει, και προφανώς όσο μεγαλώνει στο σημείο ότι μπορεί να τα έχει λύσει αυτά τα πράγματα, αλλά εγώ τουλάχιστον όταν ξεκίναγα αυτό το επάγγελμα μου ήταν δύσκολο να το προσεγγίσω αυτό εξ αρχής και να το έχω δω με εμένα τουλάχιστον στο καλό, οπότε well done γι' αυτό. Ήθελα να ρωτήσω σχέση με τις τεχνολογίες. Προφανώς αναφέρεται ότι οι τεχνολογίες είναι απλά ένα εργαλείο. Μπορούμε να εφαρμόσουμε την ίδια λογική και με διαφορετικές τεχνολογίες. Απλά ήθελα, ανέφερες modern browsers, μέχρι ποιους browsers οι συγκεκριμένες τεχνολογίες γίνονται support? Επειδή είναι καθαρή CSS, έχει full backwards compatibility, αν εξαιρέσεις κάτι παλιούς Internet Explorers, ας πούμε. Οπότε, μισό λεπτάκι να το βρω. Γενικά έχει full support, πάντως. Μισό λεπτό να βρω. Bye.
αργεί λιγάκι το net μου. Σούπερ. Εδώ βλέπουμε ότι υποστηρίζονται πολλά, όλα τα browsers. Στο CSS grid συγκεκριμένα για τα layouts και το Flexbox αντίστοιχα, αν εξαιρέσει, ας πούμε, πολύ παλιές εκδόσεις του Internet Explorer και γενικά των άλλων browsers, αλλά γενικά έχει full support. Γιατί είναι αυτό που είπαμε, είναι καθαρή CSS, δεν κάνουμε κάτι complex, δεν εφεύρουμε, δεν χρησιμοποιούμε κάποιο library, απλά παίρνουμε τα latest standards της CSS και τα κάνουμε απλά με ένα concise τρόπο. Πολύ ωραία. Βλέπω, υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Βλέπω έχει και σελίδα τους ένα test από κάτω για να το τεστάρει σε διάφορους browsers. Δηλαδή select browser, λέει test με real browser, έχει select browser, version κτλ. Και κάνει launch στο browser. Ναι. Αυτό είναι το Can I use the site? Είναι γενικά αρκετά βολικό για να βλέπεις ποιες τεχνολογίες μπορείς να χρησιμοποιήσεις σε ποιο browser. Γενικά, ναι, αν εξαιρέσετε πολύ παλιούς browsers, τους οποίους πιθανότατα δεν τους υποστηρίζουν ούτε οι ίδιες εταιρείες, οπότε μάλλον δεν θα έπρεπε να μας ενοχλεί εμάς. Αυτό όλα τα υπόλοιπα υποστηρίζονται. Χεράκια εδώ. Έλα, Κωνσταντίνα. Έχουμε άλλα δύο χεράκια. Έλα, Κωνσταντίνα. Γεια σας και από μένα. Καταρχήν, συγχαρητήρια, η δουλειά είναι πάρα πολύ ωραία. Και εντάξει, όντως, σχετικά, όχι πάρα πολύ κοντά, αλλά το παρακολουθούσα όσο το φτιάχνατε και μου αρέσει πολύ όπως βγήκε το αποτέλεσμα της μελέτης αυτής. Και το βρίσκω πάρα πολύ χρήσιμο. Και για εμάς και για εσάς και βασικά όλη την ομάδα που θα τα χρησιμοποιήσει. Έτσι, κάτι που αναρωτιόμουν και νομίζω το έχω καταλάβει, όταν πας σε mobile, στην ουσία χρησιμοποιείς ένα διαφορετικό layout που κουμπώνεις ίδια ή και διαφορετικά components, σωστά? Ναι, πολύ σωστά. Όχι ένα διαφορετικό component, είναι το ίδιο το component, απλά με διαφορετικό orientation γραμμών και στυλών. Θα του πεις π.χ. ότι σε mobile θα έχουμε μία στήλη. Το ίδιο layout component εννοείς, ε? Ναι, έχει δίκιο, Κωνσταντίνα. Θα μπορούσες να βάλεις σε άλλη διάσταση και άλλα components, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ναι, βεβαίως. Με conditional rendering θα μπορούσες να το κάνεις αυτό. Απλά η λογική που θέλουμε να κρατήσουμε είναι να είναι όσο δυνατόν πιο απλό. Να έχουμε έναν container ο οποίος με breakpoints αλλάζει, ώστε να είναι ένας ο υπεύθυνος για να κάνει allocate χώρους regardless από την οθόνη. Και μετά το τι θα έχει μέσα αυτός, είτε θα είναι τα ίδια components και αυτά σχεδιασμένα με δικά τους breakpoints για να λειτουργούν responsibly, είτε είναι άλλα components εντελώς. Αυτό είναι καθαρά πάνω μας το πώς θα το κάνουμε. Η λογική δεν αλλάζει πάντως. Έχουμε τον container που είναι υπεύθυνος για να χειρίζεται τους πάντες και εσωτερικά το τι θα κάνει τώρα ο καθένας δεν μας αφορά. Τα fluid components τα κάνουμε developing dependently εντελώς. Τάσος. Γεια σας και από μένα. Να πω και εγώ τα συγχαρητήριά μου στα παιδιά για αυτό που είδαμε. Γιατί το συγκεκριμένο θέμα, όταν ξεκινάς την καριέρα σου, όπως είπε και ο Κωστής, υπάρχουν πολλοί τρόποι να το προσεγγίσεις και υπάρχουν πολλές λύσεις σε εισαγωγικά εκεί έξω. Οπότε καταλήγεις να χαώνεσαι, ενώ τώρα βλέπουμε ότι είναι μια απλή προσέγγιση και μου άρεσε γενικά και να ξέρετε ότι μπορεί να σε ενοχλήσω και στο μέλλον πάνω σε αυτό. Αυτό θέλω. Χαρά μας. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, είπες Δημήτρη ότι το έχεις χρησιμοποιήσει αυτό σε κανονικό έργο. Ωραία. Θα ήθελα να μάθω αν υπήρξε κάποιο corner case ή κάποια άλλη περίπτωση που, να το πω έτσι, ίσως να σας ζόρισε λίγο παραπάνω σε σχέση με κάτι άλλο και ποιο είναι αυτό, οπότε να το έχουμε υπόψη γενικότερα. Ναι, δεν έχουμε συναντήσει κάτι, επειδή είναι πολύ απλό σαν concept και δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει και πάρα πολύ για να βρούμε edge case σενάριο. Στο project του OTE είναι αρκετά απλό σε σχέση με άλλα projects. Αλλά φαντάζομαι ότι όσο πιο πολύ το χρησιμοποιούμε, θα κάνουμε iron out, ρε παιδί, με όλα τα wrinkles. Αλλά μέχρι στιγμής, επειδή το concept του the core είναι αρκετά απλό, απλά έχεις ένα container και components που τα βάζεις μέσα το ένα στο άλλο και απλά ο ένας κάνει allocate χώρο για τους άλλους,
δεν είναι ότι έχουμε συναντήσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Προς το παρόν πάντα. Εκεί χρησιμοποιείται μόνο CSS ή ενδέχεται να το συνδυάσετε και με κάποιο Material UI? Χρησιμοποιούμε Material UI. By the way, το latest Material UI έχει full support για CSS Grid. Εκεί δεν έχουμε το latest Material UI, αλλά τους containers μας τους έχουμε χειριστεί με αυτόν τον τρόπο. Okay, ευχαριστώ πολύ. Έλα, Γιώργο. Γιώργος Συριανός. Καλησπέρα, παιδιά. Πολλά μπράβο, πολύ καταδοψητικό. Η ερώτησή μου είναι όσον αφορά αν τύχει, ας πούμε, και βρεθείτε σε ένα project που είναι πιο πολύ legacy και δεν είναι καινούριο product και υπάρξει ανάγκη για απλοποίηση του CSS, δηλαδή τύπου, okay, ότι σε φάση ξέρεις κάτι, πήραμε αυτό και επειδή θα συνεχιστεί στο μέλλον, θα πρέπει κάπως να απλοποιηθούν τα πράγματα. Και λες ότι, okay, πάμε να εφαρμόσουμε αυτό εδώ. Η προσέγγιση σου ποια θα ήταν? Πάω να το κάνω από την αρχή ή παίρνω κομμάτι-κομμάτι, οθόνη-οθόνη, component-component και εφαρμόζω τη λογική μου και πετάω ότι δεν χρειάζομαι? Μάλλον το δεύτερο θα έκανα. Θα προσπαθούσα να πιάσω ουσιαστικά η κάθε οθόνη μου να έχει το δικό της layout και στη συνέχεια να βγάλω πιο κοινά layouts απ' έξω, εάν υποθέσουμε ότι οι δύο οθόνες χρησιμοποιούν το ίδιο. Mm-hmm. Θα το πήγαινα step by step. Πρώτα θα έπιανα την κάθε οθόνη individually. Θα έβλεπα το layout της να το βγάλω ένα component και μετά πώς μπορώ να τα επιμέρους components να τα ξαναγράψω, να τα κάνω tweak. Εξαρτάται πάντα και το μέγεθος, γιατί μπορεί, ας πούμε, να είναι τόσο μεγάλο όλο αυτό και να είναι τόσο complex που να μην μπορέσεις τελικά να το κάνεις, να μην αξίζει τον κόπο. Αν μπεις όμως στη διαδικασία να σκεφτείς refactoring τόσο βαρύ, γιατί το να αλλάξεις το layout όλης της οθόνης μπορεί να είναι αρκετά βαρύ refactor. Ναι, θα το έπιανα individually και σιγά σιγά θα προσπαθούσα να ξαναγράψω ό,τι έπρεπε να ξαναγραφεί, να χρησιμοποιήσω ό,τι μπορούσα και να εφαρμόσω αυτούς τους δύο βασικούς κανόνες. Ναι, okay. Εγώ το λέω με τη λογική ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν θα έχει διαφορά με το προηγούμενο πριν πιάσει τη δουλειά σου. Απλά κάνεις αυτό το tweak για μελλοντική, ας πούμε, απλοποίηση, να το πω εντός εισαγωγικών. Ναι, πάντα όταν κάνεις refactoring πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός, πρέπει να το κάνεις step by step. Okay. Ευχαριστώ. Πάντως, μια σκέψη μου ήρθε ακούγοντας την ερώτηση του Γιώργου. Νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα θα είναι τα fluid components, αν δεν έχουν γραφτεί με αυτόν τον τρόπο. Το να μπορείς δηλαδή να κάνεις το functionality που ήδη προϋπάρχει να έχει αυτή τη λειτουργικότητα. Εκεί θα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι. Σωστά, σωστά. Γιατί πρέπει να τα σχεδιάζεις με αυτή τη λογική, ότι δεν θέλω να έχει καρφωτά πράγματα το component μου. Θέλω να προσαρμόζεται στις διαστάσεις που θα του περνάω εγώ. Αυτό θα είναι σίγουρα το μεγαλύτερο challenge όταν θα πας να κάνεις τέτοιο refactor. Γιατί κάποια components μπορεί να είναι πολύ, πολύ καρφωμένα πράγματα πάνω τους και να κουραστείς πολύ για να το κάνεις. Σε κάθε περίπτωση, όταν θα πας να κάνεις refactor, ναι, ίσως ξέρω εγώ να είναι λίγο πιο challenging. Αν πας να το ξεκινήσεις, να το γράφεις από την αρχή έτσι, νομίζω ότι θα είναι αρκετά απλό για τον κάθε ένα. Πολύ ωραία. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Α, από τον Δημοσθένη. Ο κύριος Φουντούκος. Καλησπέρα, παιδιά. Συγχαρητήρια για την πολύ ωραία δουλειά. Μια χαρά, Δημήτρη. Θέλω να τα πούμε. Πάντως, πάνω στην προηγούμενη ερώτηση για το refactoring, στο τωρινό project που δουλεύω μαζί με τον Πολυχρόνο και τον Σπύρο και τον Κωνσταντίνο, έτυχε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Όχι απαραίτητα με το grid. Βέβαια, χρησιμοποιούμε το MUI. Αλλά αυτό που κάναμε είναι πάνω κάτω αυτό που είπες. Είδαμε τι σελίδες έχουμε και κάναμε extract κάποια κοινά layouts που έχουν μεταξύ σε αυτές τις σελίδες. Δημιουργήσαμε ένα-δύο τέτοια components και σιγά σιγά τα εφαρμόσαμε. Βέβαια, κάθε σελίδα, όπως λες, έχει και τις ιδιαιτερότητες της, οπότε εκεί θα φτιάξεις μικρότερα components με μικρότερα layouts. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε, παιδιά, ότι ένα layout
είναι ένα component. Μπορούμε να έχουμε πολλά layouts εμφολευμένα, όσα χρειάζεται για να φέρουμε την οθόνη μας, να την κάνουμε ακριβώς όπως τη θέλουμε. Απλά, ναι, θα πρέπει να το προσέξουμε και λιγάκι, να μην το κάνουμε abuse, να μην κάνουμε, γιατί έχουμε αυτή τη δυνατότητα, δεν πρέπει να το κάνουμε όμως, όπως με όλες τις τεχνικές. Μα νομίζω ότι ένα από τα βασικά benefits που παίρνουμε από την ομιλία που κάνατε είναι ότι μας δίνεται τη λογική ότι σκεφτόμαστε την οθόνη πριν ξεκινήσουμε να γράφουμε. Μας δίνει τη δυνατότητα να την οργανώσουμε καλύτερα. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Δεν αφορά τις τεχνολογίες όλο. Όλο αυτό το workshop που κάναμε σήμερα αφορά έναν τρόπο σκέψης που θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίζουμε. Ένα εξ αρχής componentization. Να καταλαβαίνουμε με το που βλέπουμε ένα design πώς αυτό μπορούμε να το αποδομήσουμε σωστά και να το ξανασυνθέσουμε στη συνέχεια. Έλα, Άντζελα. Γεια σας. Πολλά συγχαρητήρια και από μένα. Πάμε καλά. Ωραία. Ήθελα να ρωτήσω λίγο, επειδή έχω δουλέψει με αρκετούς από τα παιδιά εδώ και ξέρω πώς είναι να συνεργάζεται. Υποθέτω ότι θέλω να σας ρωτήσω πώς είναι να συνεργάζεται κάποιος front-end με design ομάδα, αυτό που παρουσίασε κάπως ο Δημήτρης και τη λογική του να είναι layouts, components κτλ. Και πώς είναι να μην έχει συνεργαστεί κάποιος. Δηλαδή, υποθέτω ότι υπάρχουν αρκετά παιδιά εδώ που δεν έχουν συνεργαστεί με design ομάδες. Αυτό που παρουσίασε όλο ο Δημήτρης μαζί με τον Κωστή και βοηθάει πάρα πολύ, όπως είπατε πολύ, στη λογική του να το σκέφτεσαι από πριν πώς θα το στήσεις και όλα αυτά. Είναι κάτι που όταν δουλεύεις χωρίς design ομάδα, δεν είναι κάτι που μπαίνεις στη διαδικασία να το σκεφτείς. Πώς λειτουργεί? Εάν δεν έχουμε predefined layouts, ας πούμε, και έτοιμα components από designers κτλ. Ναι, είναι κάτι που θα πρέπει να κάτσεις να το σκεφτείς από μόνος σου. Αλλά στα πλαίσια του να δουλεύεις με designer, θεωρώ ότι θα τα παρήχει ο ίδιος ο designer τα layouts, ας πούμε, και τη λειτουργικότητα του κάθε component, οπότε θα είναι αρκετά πιο εύκολο να το κάνεις εξ αρχής. Αλλιώς, ναι, θα πρέπει να το σκεφτείς μόνος σου πώς να το δομήσεις αυτό. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Ωραία, πολύ καλά. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, τότε να πούμε πως έχουμε φτάσει στο τέλος του meetup αυτού. Ευχαριστούμε όλους εσάς που παραδοθήκατε στην παρουσίαση του Δημήτρη και του Κωστή και ευχαριστούμε και όλους εκείνους που μας βοήθησαν με τη διοργάνωση και με τα σχεδιαστικά, όπως την Άντζελα και τη Ριμ. Και σε αυτό το σημείο θα σταματήσει η βιντεοσκόπηση